Ξέρατε ότι σύμφωνα με έρευνες, σχεδόν ένας στους τέσσερις ανθρώπους θα υποστεί εγκεφαλικό επεισόδιο στη διάρκεια της ζωής του? Γνωρίζετε επίσης ότι ορισμένα από τα πιο δημοφιλή ποτά που καταναλώνουμε καθημερινά μπορούν εκτός από εγκεφαλικό να αυξήσουν το ρίσκο για θρόμβωση, καρδιακές παθήσεις, άνοια ή ακόμη και καρκίνο? Πολλά από αυτά τα ποτά και ροφήματα μπορεί να φαίνονται αθώα ή ακόμη και δημοφιλή, αλλά η αλήθεια είναι ότι κρύβουν σοβαρούς κινδύνους για την υγεία μας. Από συντηρητικά και χημικές ουσίες έως υπερβολικές ποσότητες ζάχαρης, οι βλαβερές επιδράσεις τους μπορεί να είναι καταστροφικές και πολλές φορές μη αναστρέψιμες για την υγεία μας. Πολλοί λοιπόν προσέχετε ευτυχώς τι τρώτε, όμως μήπως θα ήταν σωτήριο να κάνετε μερικές δεύτερες σκέψεις και στο τι γενικά πίνετε, και ειδικά όσα άτομα δεν θα σκεφτούν να πιούν για παράδειγμα αλκοόλ όταν οδηγούν ή δεν καταλάβουν αμέσως τι ποτό είναι αυτό που πίνουν και αν μπορεί πραγματικά να βάλει την υγεία τους σε μπελάδες. Στο σημερινό βίντεο θα ανακαλύψουμε τους κινδύνους αυτών των ποτών που τεκμηριώνονται με επιστημονικά στοιχεία και μελέτες, πώς οι καθημερινές επιλογές των συγκεκριμένων ροφημάτων επηρεάζουν το σώμα μας και ποια κορυφαία ποτά πρέπει να αποφύγετε για να προστατέψετε την τόσο πολύτιμη υγεία σας, προλαμβάνοντας σοβαρές ασθένειες και μη αναστρέψιμες παθήσεις. Νούμερο 10. Μη γαλακτοκομικό υποκατάστατο κρέμας. Θα ξεκινήσω με την αντίστροφη σειρά, αναφέροντας το λιγότερο βλαβερό ποτό, αν μπορώ να το χαρακτηρίσω έτσι επειδή είναι ρευστό, και θα τελειώσω με το χειρότερο ρόφημα, αλλά ακόμη και το νούμερο 10 είναι ήδη πολύ κακό. Το νούμερο 10 λοιπόν είναι το μη γαλακτοκομικό υποκατάστατο κρέμας και μπορεί να το βρείτε σε μορφή σκόνηση σε υγρή μορφή, ενώ εκτός από νερό, το πρώτο συστατικό του είναι συνήθως κάτι σαν στερεό σιρόπι καλαμποκιού ή γλυκαντικό καλαμποκιού υψηλής περιεκτικότητας σε φρουκτόζη. Το δεύτερο συστατικό του θα είναι υδρογονωμένο φυτικό λίπος και έτσι έχουμε αμέσως ένα πολύ κακό λιπαρό που το χειροτερεύουν υδρογονώνοντάς το και μετατρέποντάς το σε τρανς λίπος. Τα τρανς λιπαρά είναι βασικά σαν μια πλαστική ουσία που είναι εντελώς ξένη στο σώμα μας. Και πολλοί νομίζετε πως θα είναι καλύτερα αν επιλέξετε κρέμες χωρίς γαλακτοκομικά, επειδή προσπαθείτε να τα αποφύγετε και επιλέγετε ουσιαστικά κάτι πολύ χειρότερο. Συχνά λοιπόν στα μη γαλακτοκομικά υποκατάστατα κρέμας βάζουν καζεϊνικό νάτριο για να του δώσουν συνοχή και στην πραγματικότητα η καζεϊνη είναι μία πρωτεΐνη γάλακτος που χρησιμοποιείται από τις βιομηχανίες τροφίμων για την παραγωγή προϊόντων που απαιτούν λίπη, όπως τα επιδόρπια. Άρα, παρόλο που προσπαθείτε να αποφύγετε τα αληθινά γαλακτοκομικά, πιθανότατα εξακολουθείτε να παίρνετε την τεχνητή μορφή τους, ενώ παράλληλα προσθέτουν μία ολόκληρη λίστα με χημικές ουσίες, όπως τα συντηρητικά, το τεχνητό άρωμα και το τεχνητό χρώμα, που όμως τίποτα από αυτά δεν είναι συστατικά που θέλετε στο σώμα σας. Νούμερο 9. Αρωματισμένο νερό. Στο νούμερο 9 έχουμε το αρωματισμένο νερό, και για να μην παρεξηγηθώ που το βάζω σε αυτή τη λίστα, δεν εννοώ φυσικά τα ροφήματα που ετοιμάζουμε μόνοι μας με νερό και φρούτα, που είναι απίστευτα υγιεινά. Στα έτοιμα αυτά ποτά όμως, θα πρέπει να προσέχετε τι υπάρχει εκεί μέσα, επειδή μερικές φορές αναφέρουν πως είναι φτιαγμένα με αληθινό χυμό φρούτων, ενώ αυτός δυστυχώς μπορεί να είναι έως και μόνο 3%. Αυτό βέβαια δεν είναι τόσο τρομερό, όπως αν ειδικά περιέχει κάποια φυσικά συστατικά όπως εθέρια έλαια για αρωματικά, αλλά πολύ συχνά αυτό είναι απλώς η κορυφή του παγόβουνου, επειδή βάζουν κάποιο είδος ζάχαρης ή τεχνητά γλυκαντικά που δεν θα έπρεπε να βρίσκονται σε ένα πραγματικά αρωματικό φρούτο-ποτό. Στα συγκεκριμένα ποτά είναι καλό να προσέξετε διαβάζοντας την ετικέτα αν περιέχει τεχνητές γεύσεις με προσθήκη ζάχαρης που μπορεί να μεταμφιεστούν ως φυσική αγάβγη. Προσέξτε επίσης να μην περιέχουν τεχνητά γλυκαντικά ή τεχνητά χρώματα που φυσικά θέλετε να αποφύγετε, και αν δεν περιέχουν απλώς χημικά παρασκευάσματα, τότε μπορεί να είναι μια καλή επιλογή φρούτο-ποτού. Νούμερο 8. Σοκολατούχο γάλα. Υπήρχε δυστυχώς μια εποχή στα 25 μου χρόνια περίπου, που έπινα για 1-2 χρόνια κάθε πρωί σοκολατούχο γάλα, όταν φυσικά δεν ήξερα πολλά γι' αυτό, αν και οι τότε τροφές και τα ροφήματα δεν έχουν καμία σχέση με τις τωρινές. Στο νούμερο 8 λοιπόν έχουμε το σοκολατούχο γάλα, το οποίο αν είναι απλά πραγματικό γάλα με κακάο, θα μπορούσε να είναι καλό, εκτός και αν μέσα σε αυτό το μπουκάλι βρίσκεται ένα από εκείνα τα στιγμιαία αμείγματα που απλώς τα ανακατεύεται με ζεστό νερό. Αν δεν είναι πραγματικό σοκολατούχο γάλα, και ειδικά αν διαβάσετε πως περιέχει γάλα βανίλιας ή σοκολατούχο γάλα από ρύζι ή σόγια ή κάποιο παραπλήσιο συστατικό, επιλέξτε άλλες εναλλακτικές λύσεις. Γιατί σε αυτή την περίπτωση αυτό που θα βρείτε είναι απλά ζάχαρη
καφέ ή σιρόπι καλαμπουκιού με υψηλές δόσεις φρουκτόζης, οπότε διαβάστε οπωσδήποτε πόση ζάχαρη ή σκόνη γάλακτος χρησιμοποιούν, επειδή πολλές φορές δεν υπάρχει καν γάλα, αλλά μόνο νερό με διαφόρων ειδών σκόνες και τεχνητά υγραντικά όπως η σουκραλόζη. Όπως ανέφερα και στο προηγούμενο βίντεο, αυτό συμβαίνει επειδή πολλοί άνθρωποι είναι τόσο εθισμένοι από τη ζάχαρη και αναζητούν συνεχώς αυτή τη γλυκιά γεύση. Στα περισσότερα όμως από αυτά τα προϊόντα θα βρείτε τη συνήθι λίστα συντηρητικών, τεχνητά χρώματα, τεχνητά αρώματα και ένα γενικά χημικό κοκτέιλ. Το πραγματικό σοκολατούχο γάλα μπορεί να είναι ακόμη και καλό για την υγεία, με άφθονο ασβέστιο στη θετική πλευρά, αλλά φυσικά το ασβέστιο στο παστεριωμένο γάλα και στα τόσο επεξεργασμένα γενικά προϊόντα είναι πολύ ελάχιστα διαθέσιμο στο σώμα μας για να προσφέρει όσα μπορεί. Επομένως είναι βασικά άχρηστο ως πηγή ασβεστίου, ενώ η πρωτεΐνη δεν είναι πολύ απορροφήσιμη και ένα επιπλέον μειονέκτημα είναι η λακτόζη, δηλαδή το ζάχαρο του γάλακτος, που αποτελεί ένα ακόμη πρόβλημα. Το μεγαλύτερο πρόβλημα όμως είναι φυσικά οι τόνοι πρόσθετης ζάχαρης που μας δίνουν άπειρες θερμίδες, οι οποίες στη συνέχεια γίνονται η αιτία της παχυσαρκίας, του διαβήτη, των προβλημάτων ινσουλίνης και των υπόλοιπων ασθενειών. Όπως σας είπα ξανά, η ζάχαρη είναι η υπαριθμόν ένα αιτία που εμπλέκεται στο μηχανισμό της αντίστασης στην ινσουλίνη και της μη αλκοολικής λιπόδης νόσου του ύπατος, η οποία φτάνει πλέον σε απίστευτους αριθμούς στους πληθυσμούς, ειδικά στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και την Ευρώπη. Εκτός από την αντίσταση στην ινσουλίνη, την παχυσαρκία και τη μη αλκοολική λιπόδη νόσο του ύπατος, ακόμη και σε νεότερους ανθρώπους, αυτό που συμβαίνει όταν καταναλώνουμε πολύ ζάχαρη είναι πως χαλάμε επίσης τις ορμόνες, τις αρτηρίες, τη μεταβολική μας ισορροπία και φυσικά τη διατροφή μας. Νούμερο 7. Ζαχαρούχο τσάι. Ο αριθμός 7 είναι το ζαχαρούχο τσάι και τα ροφήματα καφέ με γεύσεις και φυσικά αναφέρομαι στα δημοφιλή μοντέρνα ποτά στα καφέ, όπως είναι το τσάι λάτε, το φραπουτσίνο και ούτω καθεξής. Αυτά τα ποτά ροφήματα δεν είναι τίποτα άλλο από βόμβες ζάχαρης σε ένα μόνο ποτό και θα μπορούσαμε να πάρουμε έως και 80 γραμμάρια ζάχαρης σε ένα μόνο από αυτά τα ροφήματα. Φανταστείτε δηλαδή ότι παραγγείλετε ένα ωραίο ρόφημα, νόστιμο φυσικά, στο οποίο όμως ρίχνουν υπερβολική ζάχαρη και ειδικά αν περιλαμβάνει και γαρνιτούρες, όπως οι διάφοροι καφέδες με γεύσεις. Αυτά τα ποτά και ροφήματα, ενώ είναι τόσο μικρά σε μέγεθος, περιέχουν τόση ζάχαρη σε διάφορες μορφές, που μπορεί κάλλιστα να θεωρήσουμε πως πίνουμε ένα φλιτζάνι διαβήτη, ειδικά όταν περιέχουν όλα αυτά τα σιρόπια και τις χημικές ουσίες. Νούμερο 6. Milkshake. Το νούμερο 6 είναι τα milkshake, που μπορεί να περιέχουν ακόμη και πάνω από 80 γραμμάρια ζάχαρης, αλλά αν ειδικά πάρετε το πιο μεγάλο μέγεθος, που πουλάνε διάφορα καφέ, θα μπορούσατε να φάτε ακόμη και 170 γραμμάρια ζάχαρης. Τα milkshake δεν είναι μόνο θερμίδες, επειδή τα περισσότερα γενικά shake και παρόμοια ποτά είναι γεμάτα με ανθυγιεινά κορεσμένα λιπαρά και πρόσθετα ζάχαρα. Για παράδειγμα, ένα Starbucks Venti Mocha Cookie Crumble Frappuccino έχει 17 γραμμάρια κορεσμένου λίπους, που είναι σχεδόν το μέγιστο μιας ημέρας μας. Αν είστε σκληρά εργαζόμενος ή αθλητής και καίτε θερμίδες καθημερινά, προσθέστε καλύτερα ένα πιο υγιεινό ρόφημα στον πίνακα διατροφής σας, επειδή η τακτική χρήση milkshake μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση βάρους, αυξημένη γλυκόζη στο αίμα ή ακόμη και δυσλιπιδημία. Μία παθολογική κατάσταση με διαταραχή των λιπιδίων στο αίμα, όπως είναι η χοληστερόλη ή τα υψηλά τριγλυκερίδια, ενώ ταυτόχρονα μειώνεται η καλή HDL χοληστερόλη, προκαλώντας σταδιακά βλάβη στον οργανισμό. Αν και γενικά η ζάχαρη είναι απίστευτα κακή, υπάρχουν πολλά διαφορετικά είδη της και πρέπει να καταλάβουμε ότι πολλά ποτά ή ροφήματα από όσα πολλούνται με διαφορετικά ονόματα είναι υπερβολικά βλαβερά για την υγεία μας. Αν φάμε για παράδειγμα 100 γραμμάρια ζάχαρης, τότε θα πάρουμε 50 γραμμάρια γλυκόζης και 50 γραμμάρια φρουκτόζης, η οποία μπορεί να περάσει μόνο από το σηκώτη, που θα το υπερφορτώσει και σταδιακά θα προκαλέσει λιπόδη υπατική νόσο. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο βλέπουμε μη αλκοολούχο λιπόδη σηκώτη σε παιδιά ακόμη και 8 ετών, επομένως πρέπει να καταλάβουμε ότι η ζάχαρη προκαλεί δύο καταστροφές. Η μία γίνεται επειδή μπορεί να αυξήσει πολύ γρήγορα το σάκχαρο στο αίμα και πρέπει να απελευθερώσουμε ινσουλίνη και να γίνουμε ανθεκτικοί στην ινσουλίνη, και η άλλη είναι επειδή η φρουκτόζη κάνει ζημιά στο σηκώτη και προκαλεί επίσης αντίσταση στην ινσουλίνη, απλά με άλλο τρόπο. Γι' αυτό για παράδειγμα το σιρόπι καλαμποκιού με υψηλή περιεκτικότητα σε φρουκτόζη είναι λίγο χειρότερο ακόμη και από τη λευκή ζάχαρη, επειδή έχει περισσότερη φρουκτόζη για να βλάψει το σηκώτη, ενώ παράλληλα εξακολουθεί να αυξάνει το σάκχαρο στο αίμα πολύ πιο γρήγορα.
Αν είμαστε λοιπόν μεταβολικά υγιείς και φάμε ένα κουταλάκι του γλυκού αγνό μέλι την ημέρα, και όχι φυσικά πολλές φορές την ημέρα, θα είναι πολύ υγιεινό, επειδή δεν θα πάρουμε αρκετή φρουκτόζη για να φράξουμε το σηκώτη, ούτε αρκετό γλυκαντικό για να μπερδευτεί το ζάχαρο στο αίμα. Το μόνο πράγμα που είναι ελαφρώς χειρότερο από τη ζάχαρη και τη φρουκτόζη είναι το αλκοόλ, επειδή μπορεί επίσης να υποβληθεί σε επεξεργασία μόνο από το σηκώτη, επομένως έχει μια τεράστια δυνατότητα να κατακλείσει το σηκώτη μας και να προκαλέσει εκεί λίπος. Η διαφορά μεταξύ αλκοόλ και φρουκτόζης βέβαια είναι ότι το αλκοόλ ρυθμίζεται επειδή έχει διαφορετική μορφή μέθης και αλλάζει το μυαλό με διαφορετικό τρόπο από τη ζάχαρη. Μία άλλη διαφορά τους είναι ότι το αλκοόλ ευτυχώς δεν δίνεται στα παιδιά, ενώ η ζάχαρη και το σιρόπι καλαμποκιού με υψηλή περιεκτικότητα σε φρουκτόζη είναι σχεδόν σε όλα πλέον από όσα τρώνε τα παιδιά και γι' αυτό βλέπουμε το λιπόδι σηκώτη να ξεκινά ακόμη και στην αρχή της εφηβείας. Νούμερο 5. Χυμή φρούτων με ζάχαρη. Από τα παραπάνω πλέον καταλαβαίνετε γιατί και η χυμή φρούτων με πρόσθετη ζάχαρη, ακόμη και η φυσική, μπορεί να μπουν σε αυτή τη λίστα ποτών και ροφημάτων που δεν θα πρέπει να πίνετε, τουλάχιστον τακτικά. Ο χυμός πορτοκαλιού, για παράδειγμα, έχει 36 γραμμάρια ζάχαρης σε 350 γραμμάρια χυμού, ενώ ακόμη και αν αναφέρει η ετικέτα πως υπάρχει μηδενική προσθήκη ζάχαρης, ίσως αυτή να βρίσκεται στο χυμό ως υποκατάστατό της, κάτι που θα πρέπει να διαβάσετε στην ετικέτα. Μπορεί μάλιστα να είναι η ίδια ακριβώς ζάχαρη σε σύγκριση με τα αναψυκτικά τύπου κόλλα, που περιέχουν περίπου 40 γραμμάρια ζάχαρης ανά 350 γραμμάρια αναψυκτικού. Δυστυχώς, για μερικούς ανθρώπους δεν είναι καν αρκετά γλυκιά γεύση, ειδικά για τα παιδιά που δεν έχουν όριο στο γλυκό τους και γι' αυτό πολύ συχνά πίνουν ακόμη και 2-3 χυμούς φρούτων την ημέρα. Φυσικά, σε αυτή την περίπτωση δεν λέω να μην πίνετε ποτέ χυμό, απλά να μην γίνει καθημερινή συνήθεια ο έτοιμος χυμός και είναι πολύ καλύτερα να παίρνετε 2-3 πορτοκάλια ή άλλα φρούτα και να τα στίβετε φρέσκα ή ακόμη καλύτερα να τα κάνετε σμούθι. Νούμερο 4. Αθλητικά ποτά. Στο νούμερο 4 βρίσκονται τα αθλητικά ποτά, στα οποία και πάλι θα πάρετε τόνους ζάχαρης και ενώ δεν είναι τόσο γλυκά όσο ένα αναψυκτικό ή ο έτοιμος χυμός πορτοκαλιού, μπορεί να πίνετε περισσότερο επειδή προσπαθείτε να αναπληρώσετε τα υγρά στο σώμα. Ειδικά αν το μπουκάλι είναι μισού λίτρου, θα πάρετε περίπου την ίδια ποσότητα ζάχαρης με ένα ποτήρι έτοιμου χυμού πορτοκαλιού ή ένα αναψυκτικό τύπου κόλλα. Το πρόβλημα αυξάνεται για τα άτομα που πίνουν αθλητικά ποτά για τις προπονήσεις τους και τα πίνουν για να αναπληρώσουν τα υγρά και τους ηλεκτρολίτες στο σώμα. Ενώ φυσικά όπως τα περισσότερα από αυτά τα εμπορικά ποτά, παίρνετε επίσης ένα σώρο χημικές ουσίες όπως η τεχνητή γεύση, τα τεχνητά χρώματα και αρώματα και πολλές φορές ακόμη περισσότερη ζάχαρη. Το πρόβλημα εδώ είναι ότι πολλούνται και θεωρούνται υγιεινά ως κάτι που πρέπει να πίνετε, ειδικά όταν ασκείστε για να βελτιώσει γρήγορα την απόδοσή σας. Νούμερο 3. Ενεργειακά ποτά. Στο νούμερο 3 είναι τα ενεργειακά ποτά και όπως όλα τα άλλα ροφήματα που σας ανέφερα, αυτά είναι βασικά μόνο ζαχαρόνερο ή μπορεί να περιέχουν κάποιο ακόμη χειρότερο τεχνητό συστατικό. Η διαφορά εδώ είναι ότι έχουν προσθέσει και κάποιο διεγερτικό και η συντριπτική πλειονότητα αυτού του διεγερτικού θα είναι η καφεΐνη, η οποία είναι ουσιαστικά η ίδια που θα παίρνατε και με τον καφέ σας. Οπότε αν θέλετε να αποφύγετε όλη αυτή τη ζάχαρη, θα μπορούσατε απλά να πιείτε ένα φλιτζάνι καφέ, όμως δεν θα είναι το ίδιο αν έχετε ήδη δοκιμάσει ενεργειακό ποτό και γι' αυτό θα θέλετε να πιείτε 2-3 καφέδες, προσπαθώντας να πάρετε την ίδια ενέργεια. Όλα αυτά τα ποτά λειτουργούν όπως μια πιστωτική κάρτα για παράδειγμα, που μπορεί να σας δώσει μια αίσθηση πλούτου και την ψευδαίσθηση ότι έχετε μεγάλη αγοραστική δύναμη, όμως το πρόβλημα είναι πως ό,τι ξοδέψετε προκαταβολικά θα πρέπει να το επιστρέψετε αργότερα με υψηλό τόκο. Νούμερο 2. Αλκοόλ. Στο νούμερο 2 βρίσκεται το αλκοόλ, που ίσως πιστεύετε πως θα ήταν στο νούμερο 1 και που όπως αναφέρουν οι ερευνητές, ειδικά στη σημερινή εποχή, κανένα επίπεδο κατανάλωσης αλκοόλ δεν είναι πλέον ασφαλές για την υγεία μας. Πιστεύω πως όλοι πίναμε αλκοόλ όταν ήμασταν νεότεροι και συνεχίζουμε να πίνουμε, απλά το έχουμε αλλάξει ίσως σε μπύρα ή κρασί, επειδή το κάθε είδος αλκοόλ δεν είναι το ίδιο, δηλαδή το ουίσκι με την μπύρα ή το κρασί για παράδειγμα, δεν έχουν την ίδια τοξικότητα. Οι κίνδυνοι και οι βλάβες που συνδέονται με την αυξημένη κατανάλωση αλκοόλ έχουν αξιολογηθεί πλέον συστηματικά όλα αυτά τα χρόνια και είναι καλά τεκμηριωμένες με άπειρες ετήσιες μελέτες. Το αλκοόλ μπορεί να προκαλέσει καταρχήν υψηλή αρτηριακή πίεση, η οποία αυξάνει τον κίνδυνο καρδιακής προσβολής ή εγκεφαλικού επεισοδίου. Εξασθενεί επίσης τους μυς της καρδιάς και τις αρτηρίες, που με τη σειρά τους μπορούν να επηρεάσουν τους πνεύμονες, το σηκώτη, τον εγκέφαλο και άλλα συστήματα του σώματος και να προκαλέσουν επίσης άνοια ή καρδιακή ανεπάρκεια.
Το αλκοόλ είναι μια τοξική, ψυχοδραστική και εξαρτησιογόνα ουσία και πριν από λίγες δεκαετίες είχε ταξινομηθεί από το Διεθνή Οργανισμό Έρευνας για τον Καρκίνο ως καρκινογόνο της ομάδας 1, που είναι η ομάδα υψηλότερου κινδύνου, η οποία περιλαμβάνει επίσης τον αμίαντο, την ακτινοβολία και τον καπνό. Το αλκοόλ προκαλεί τουλάχιστον 7 τύπους καρκίνου, συμπεριλαμβανομένων των πιο κοινών τύπων, όπως ο καρκίνος του εντέρου και ο καρκίνος του γυναικείου μαστού. Η εθανόλη, δηλαδή το ενόπνευμα, προκαλεί καρκίνο μέσω των βιολογικών μηχανισμών, καθώς η ένωση αυτή διασπάται γρήγορα στον οργανισμό, που σημαίνει ότι κάθε ποτό που περιέχει υψηλό αλκοόλ, ανεξάρτητα από την τιμή και την ποιότητά του, έχει κίνδυνο ανάπτυξης καρκίνου. Αυτός ο κίνδυνος αυξάνεται σημαντικά όσο περισσότερο καταναλώνουμε αλκοόλ και τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία που διάβασα μπορείτε να τα βρείτε στις έρευνες που αναφέρω στην περιγραφή του βίντεο. Αυτές οι μελέτες δείχνουν ότι η μισή από όλους τους καρκίνους που αποδίδονται στο αλκοόλ στην ευρωπαϊκή περιφέρεια του ΠΟΗ προκαλούνται από ελαφριά και μέτρια κατανάλωση αλκοόλ, δηλαδή λιγότερο από 1,5 λίτρο κρασί ή λιγότερο από 3,5 λίτρα μπύρας ή λιγότερο από 450 χιλιοστόλιτρα των ενοπνευματωδών ποτών την εβδομάδα. Αυτό το πρότυπο κατανάλωσης αλκοόλ, μάλιστα, ευθύνεται για τους περισσότερους καρκίνους του μαστού που αποδίδονται στο αλκοόλ στις γυναίκες, με τη μεγαλύτερη επιβάρυνση να παρατηρείται σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μάλιστα, ο καρκίνος είναι η κύρια αιτία θανάτου, με σταθερά αυξανόμενη συχνότητα εμφάνισης και οι έρευνες δείχνουν πως αν είμαστε γενικά σε καλή κατάσταση και υγιείς, η μέτρια κατανάλωση αλκοόλ μας δίνει από 25 έως 40% λιγότερες πιθανότητες να πάθουμε καρδιακή προσβολή, εγκεφαλικό επεισόδιο ή σκληρημένες αρτηρίες. Αυτό μπορεί να οφείλεται εν μέρη στο ότι μικρές ποσότητες αλκοόλ και ειδικά αν είναι μπύρα ή κρασί, μπορεί να αυξήσουν τα επίπεδα της καλής HDL χοληστερόλης, όμως η μεγάλη και συνεχόμενη κατανάλωση οποιοδήποτε αλκοόλ αυξάνει τον κίνδυνο καρδιακής νόσου και εγκεφαλικού επεισοδίου. Νούμερο 1. Αναψυκτικά. Το νούμερο 1 είναι το χειρότερο ποτό και το πιο τοξικό ρόφημα από το οποίο πρέπει να μείνετε μακριά και είναι τα αναψυκτικά και ειδικά όσα είναι τύπου κόλλα. Όλα τα αναψυκτικά περιέχουν ζάχαρη και σιρόπι καλαμποκιού υψηλής περιεκτικότητας σε φρουκτόζη και θεωρούνται πραγματικές βόμβες ζάχαρης και βλαβερών συστατικών. Ο λόγος που το βάζω νούμερο 1 είναι ότι μέσω τεράστιων ποσών διαφήμισης δισεκατομμυρίων ευρώ κάθε χρόνο για την προώθηση αυτών των ζαχαρούχων ποτών, τα αναψυκτικά έχουν γίνει τρόπο ζωής σε πολλούς σύγχρονους πολιτισμούς, ειδικά στις ΗΠΑ και την Ευρώπη. Δυστυχώς πλέον αυτό εξαπλώνεται σε όλο τον κόσμο σαν τρόπο ζωής και πολλά άτομα θεωρούν πως θα σβήσουν τη δίψα τους αν τα πίνουν όλη τη μέρα, χωρίς να γνωρίζουν το τεράστιο κακό που κάνουν στον οργανισμό και το σώμα τους, ενώ άλλοι πίνουν αλόγιστα αναψυκτικά με το φαγητό τους και αποτελούν πλέον μέρος του κάθε γεύματός. Έρευνες με σχεδόν 27.000 συμμετέχοντες από 27 χώρες, από το Πανεπιστήμιο Galway της Ιρλανδίας και το Πανεπιστήμιο McMaster του Καναδά, δημοσιεύτηκαν στο Journal of Stroke με τα 13.000 άτομα από τους συμμετέχοντες να έχουν ήδη υποστεί ένα εγκεφαλικό επεισόδιο. Οι ερευνητές ανακάλυψαν ότι τα αναψυκτικά και τα συσκευασμένα ροφήματα με πρόσθετα ζάχαρα, ως ζάχαρη ή υποκατάστατά της, συνδέονταν με σημαντικά υψηλότερο κίνδυνο εγκεφαλικού επεισοδίου. Ενώ διαπίστωσαν πως η κατανάλωση 2 ή περισσότερων ανθρακούχων ποτών την ημέρα αύξησε τον κίνδυνο για εγκεφαλικό επεισόδιο κατά 22%. Οι ερευνητές συμπλήρωσαν στα αποτελέσματα των μελετών πως πολλά προϊόντα χυμών φρούτων και ειδικά όσα παρασκευάζονται από συμπυκνωμένα φρούτα με πρόσθετα σάκχαρα και συντηρητικά συνδέθηκαν με 37% υψηλότερο κίνδυνο για εγκεφαλικό επεισόδιο που προκαλείται από ενδοκρανιακή αιμορραγία. Τέλος, διαπίστωσαν πως έστω και 2 ποτήρια αναψυκτικού ή συσκευασμένου χυμού φρούτων την ημέρα συσχετίστηκε με τριπλάσιο κίνδυνο για ενδοκρανιακή αιμορραγία και δημιουργία αυτού του τύπου εγκεφαλικού επεισοδίου, ειδικά στις γυναίκες. Γράψτε στα σχόλια πόσα γνωρίζετε από τα κορυφαία ποτά που δεν πρέπει να πίνουμε και αν επίσης θέλετε να μάθετε πώς μπορείτε να καθαρίσετε τις φραγμένες αρτηρίες και να προλάβετε ένα καρδιακό ή εγκεφαλικό επεισόδιο με 2 απλά τρόφιμα που σίγουρα έχετε στην κουζίνα σας, δείτε αυτό το βίντεο στα αριστερά σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε και ελπίζω να σας δω στο επόμενο βίντεο. Να είστε πάντα καλά και να έχετε μια πολύ όμορφη μέρα και μια υπέροχη νέα εβδομάδα. Φιλιά πολλά!